Ο Βόλο έστεισε το απόλυτο μπλόκο στον Ολυμπιακό και του στέρισε δύο πολύτιμου βαθμού σε μια αναμέτρηση που τα έχει όλα πλήν του γκολ. Ή μάλλον πιο σωστά είχε γκολ στο 17 με τον Σουντανή, αλλά ο διαιτητή φωτιά με τη βοήθεια του βοηθού και παρά το βαρ δεν μέτρησε το καθαρό γκολ που λογικά θα άλλαζε τι ισορροπίε του αγώνα. Μάλιστα, ο Χιλάλ Σουντανή, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ουσιαστικά χλέβασε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο την απόφαση του ρέφερι. Μέσα σε όλα και πάλι με τη βοήθεια του Βαρ, ο Φωτιά δεν είδε το κινητό screen του Φεράρι στον Έλα που θα έφερνε πέναλτι στι καθυστερήσει. Με το πρώτο μήχρονο να κρατά 10 λεπτά παραπάνω από το κανονικό, μετά τον διαξυφισμό για περίπου 3,5 λεπτά του διερμηνέα κατά το φύλλο αγώνα Αχιλέα Μπέου και του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά, που οδήγησε στην αποβολή και των δύο με κόκκινη κάρτα. Οι διδυτικέ αποφάσει ήταν αυτέ που εξόργησαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που με επιθετική προσωπική δήλωση έδειξε ότι ο οργανισμό Ολυμπιακό είναι έτοιμο για μια γενική αντεπίθεση. Πλέον το ποτήρι τη αδικία, τη αλητία και τη βρωμιά του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεχύλησε. Δεν θα είμαι πλέον θεατή, ούτε εγώ, ούτε η φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Τα ποδοσφαιρικά περιττώματα που πρωταγωνιστούν τύπου Σαβίδη, Καλπαζίδη, Πανόπουλου, Μπέου και οι άνθρωποι τους που δεν τηρούν καμία νομιμότητα όπως ο Γραμμένος, ο Περέιρα και ο υπόλοιπο θείασός τους. Ο Ολυμπιακός δεν θα συμμετέχει πια σε αυτή την κομμωδία, ούτε θα τη χρηματοδοτεί με τα όσα πληρώνει στην ΕΠΟ, αν δεν γίνουν άμεσα από την ΟΕΦΑ αλλαγέ σε πρόσωπα. Ήρθε η ώρα οι υπεύθυνοι αυτά τα ποδοσφαιρικά περιττώματα να τα φάνε αν θέλουν να υπάρξει συνέχεια αντίδραση και μάλιστα έντονη υπήρξε πάντως από την πλευρά και του Βόλου. Σε απάντηση του παραλυρήματος μιας μεγάλης ομάδας όπως ο Ολυμπιακός που δυστυχώς με τις πράξεις κάποιων παραγόντων του ξεφτιλίζεται στο Πανελλήνιο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ΠΑΕ Βόλος είναι σύμφωνη με την επανάληψη του αγώνα Βόλος Ολυμπιακός με την προϋπόθεση πριν από αυτόν επαναληφθούν οι αγώνες όπου τα διαιτητικά εγκλήματα ευνόησαν τον Ολυμπιακό και μάλιστα κάποια από αυτά του χάρισαν τίτλους και για όσο έχουν ξεχάσει τις κλοπές υπέρ του Ολυμπιακού ενδεικτικά σας αναφέρουμε δύο αγώνες όπου έχουν κρίνει τίτλους αλλά και δύο φετινούς αγώνες όπου ο Ολυμπιακός έχει ευνοηθεί σκανδαλωδώς και έχει κερδίσει βαθμούς που δεν άξιζε. 11.05.2016 2016, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης τελικός κυπέλου 3-1 19 Δευτέρου 2011 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1 25 Νάτου 2019 Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης 19 1-0 19 Δεκάτου 2019 Ολυμπιακός Όφι 2-1 Κλοπή Θα μπορούσαμε φυσικά να αναφέρουμε εκατοντάδες άλλα όπου τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε από τη Διετησία αλλά το θεωρούμε περιτό μια και όλη η φύλλα στην Ελλάδα γνωρίζει. Το μόνο που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι δεν γίνεται να φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης με τα ηλίκια και εκφοβισμού δεν κερδίζονται ούτε οι αγώνε αλλά και ούτε τα πρωταθλήματα. Αυτέ οι πρακτικέ και οι εποχέ έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Κύριοι του Ολυμπιακού, μη μικραίνετε άλλο τον ιστορικό αυτό σύλλογο. Ήμαρτον. Κλείνοντα, θα θέλαμε να επισημάνουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Βόλο είναι μια ομάδα που σε κάθε αγώνα επιδιώκει το καλύτερο δυνατό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, ούτε που μα απασχολεί. Επίση, στην δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη υπήρξε αντίδραση σκοπτική με τον γνωστό τρόπο των ανακοινώσεων τη Ξάνθη. Ο Ολυμπιακό προχώρησε σε ακόμα μία κίνηση αντίδραση μετά τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ζητώντα από την ΚΕΔ με επιστολή τη να βγάλει στον αέρα όλε τι συνομιλίε των διαιτητών τη εν λόγω αναμέτρηση, τονίζοντα πω επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Αξιότιμοι κύριοι, στο χθεσινό παιχνίδι που διεξήχθη στο πανθεσσαλτικό στάδιο Βόλου μεταξύ της γηπεδούχου ΠΑΕ Βόλος και της ΠΑΕ Ολυμπιακός γίναμε μάρτυρες αυτού που γνωρίζαμε ήδη από τον ορισμό των διαιτητών της αναμέτρησης. Μια προμελετημένης και εκτελεσμένη με χειρουργική ακρίβεια λίωσης αποτελέσματος αγώνα στην κατεύθυνση της οποία χρησιμοποιήθηκε και το Βάλ για ακόμα μία φορά σκοπούμενες ενέργειε και παραλήψει ει βάρο του Ολυμπιακού είχαν σαν συνέπεια όχι μόνο την αλλοίωση του αποτελέσματο του αγώνα, αλλά και ολόκληρου του πρωταθλήματο. Για του λόγου αυτούς απαιτούμε από την Κεντρική Επιτροπή Διετησία να δημοσιευθούν άμεσα εντό 24 ωρών οι ηχογραφημένε συνομιλίε μεταξύ του Διετητή τη Αναμέτρηση κ. Φωτιά, του Διετητή Βαρ κυρίου Ευαγγέλου και όλων των βοηθών, των βοηθών ΒΑΡ και του τέταρτου διαιτητή, προκειμένου να κάνουμε χρήση αυτών για κάθε νόμιμο δικαίωμά μα ενώπιον παντό αρμοδίου δικαστηρίου και εισαγγελική αρχή. Επειδή η μη δημοσίευση συνομιλίων συνιστά από μέρου σα συγκάλυψη εκνόμων ενεργειών, επειδή έχετε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να διασφαλίσετε με κάθε ενεργειά σα την αξιοπιστία του πρωταθλήματο, επειδή αμείβεστε παχυλά γι' αυτό ενώ η δική μας οικονομική και όχι μόνο ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Σας δηλώνουμε ότι αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 24 ωρών και δεν δημοσιοποιήσετε τις εν λόγω συνομιλίες, θα κινηθούμε νομικά και εναντίον σας για όλες τις μέχρι σήμερα έκνομες ενέργειες κατά του Ολυμπιακού. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας για την ΠΑΕ Ολυμπιακός Δημήτρης Αγραφιώτης. Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Βολιώτε είχαν καλέ στιγμές για να σκοράρουν απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού που είχε και πάλι το ΣΑΣ σε κακή βραδιά, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι, στου οποίου επέστρεψε ο Λάστραμ στο μετά από δέκα μήνε, είχαν τρία δοκάρια, δύο με τον Λοβέρα και ένα με τον Έλαραμπή. Η μπάλα όμω δεν ήθελε να μπει μέσα.